κοιτάμε πως έχει και ένα πολιτικό περιεχόμενο. Λέω χτες το βράδυ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμένος, ανήρθε στο Twitter μια δημοσίευση που μιλάει για μαύρα λεφτά, ψευδείς αναρτήσεις, εμπλέκει τον κύριο Καλογρίτσα σε αυτό, που είναι υποψήφιος για τις άδειες κτλ. Και επιχειρηματίες, και ότι ασκούνται με αυτόν τον τρόπο πιέσεις για τις άδειες. Τρέχει κάτι. Γιατί είναι υπουργός άμυνας, δεν είναι εγώ κι εσείς. Κύριε Τζι, ο καθένας προφανώς έχει την ευθύνη του, λέει, και αν έχει κάποια στοιχεία, ας τα δώσει και ας τα πει δημόσια. Ναι, ας τα πει δημόσια. Δεν ξέρω τι εννοεί και το λέω ευθέως, αλλά θέλω να πω ότι με τις άδειες και έτσι με δύο γραμμές, νομίζω ότι έχει γίνει πια κατανοητό από όλους ότι είναι μια διαδικασία εντελώς δίκαια, μια διαδικασία η οποία δημιουργεί ένα νόμιμο τοπίο στον χώρο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Όλες οι αποφάσεις που έχουν βγει και από το ΣΤΕ έχουν απαντήσει σε αυτό το θέμα. Και θεωρώ ότι... Υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον όμως, κύριε Ρίγα μου. Δηλαδή, πάνε αύριο 9 άνθρωποι, έτσι θα ενημερωθούν κτλ. Και μεθαύριο να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό για 4 άδειες. Μάλιστα. Ωραία. 4-4. Αποφάσισε η Βουλή, 4. Η βασική αιτιολογία στην αρχή ήταν ότι τόσο χωράει η συχνότητα. Έφυγε αυτό από τη μέση, τόσο χωράει η αγορά. Και ταυτόχρονα, χτες διαβάζω τον αρμόδιο υπουργό να λέει αμέσως μετά θα προκηρυχθούν οι άδειες οι θεματικές, μετά οι περιφερειακές. Αυτή δεν πάει στην αγορά. Και πόσες είναι αυτές, και δεν πρέπει να αποσαφινιστεί αυτό το περιβάλλον. Αυτό ήταν ενήμεροι και όλοι ότι αυτές οι 4 άδειες αφορά για το τοπίο το συγκεκριμένο των αδειών. Τα υπόλοιπες άδειες θα είναι για τα περιφερειακά κανάλια, θα είναι για τα θεματικά, τα οποία θα είναι, εν πάση περιπτώσει, συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Και αυτό είναι σωστό. Δεν είναι στην αγορά είναι όμως και αυτά. Βεβαίως δεν είναι αγορά, αλλά... την επένδυση. Όχι, δεν επηρεάζουν, γιατί υπάρχει το θεματικό κανάλι, θα έχει και διαφορετική ποιότητα, θα έχει διαφορετική στόχευση και σε συγκεκριμένο περιβάλλον. Το λέω και σε σχέση με την. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, γιατί γίνεται μια τεράστια κουβέντα και τεράστια σύγκρουση, αλλά ταυτόχρονα αποκτά και ορισμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Τώρα ακούει κανείς τον Υπουργό Άμυνας να λέει ότι σε αυτό το πλαίσιο της κουβέντας και της σύγκρουσης και του διαλόγου και της αντιπαράθεσης, πιέσεις προς την κυβέρνηση από επιχειρηματίες, μαύρα λεφτά που κυκλοφορούν. Κοιτάξτε, πιέσεις, κύριε Λιτζέ, προς την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει αυτό, πολιτικό περιεχόμενο σε αυτό, και πολιτική αντίθεση στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Αυτό, αν υπονοείτε εσείς αυτό ή το μεταφράζετε έτσι, ναι. Δεν το μεταφράζω, ψάχνω να δω τι γίνεται. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Καμία, και είμαστε σαφείς αυτό. Δεύτερον, η διαδικασία είναι τόσο διαφανής και θα το δείτε αυτό το πράγμα και νομίζω το έχουν παραδεχθεί όλοι. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία όλοι θα γνωρίζουν τι χρήματα προσφέρουν, αν είναι το αντίτιμο το οποίο, με το αντίτιμο το οποίο θα πάρει την άδεια ο καθένας. Μόνο αυτό όμως. Και δηλαδή όποιος έχει τα πιο πολλά κάνει τη γουστάρι. Να το πω έτσι και από ηθική άποψη. Να σας πω, όποιος έχει τη δυνατότητα, δυστυχώς είναι μια διαδικασία που έχει, ή ευτυχώς θα έλεγα, το κράτος να πάρει και χρήματα. Άλλο γιατί αυτό. Τόσα χρόνια λειτουργούσε το τοπίο με χωρίς να υπάρχει κανένα αντίτιμο από τις επιχειρήσεις προς το κράτος. Και βλέπετε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή το πώς καταραίουν οι κανάλια, οι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίες ζούσαν ή επιβίωναν όλα τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να βάζουν οι επιχειρηματίες χρήματα. Λοιπόν, η αγορά μπορεί να κανονίσει. Με τη μόνη διαφορά όμως, ότι έτσι όπως ήταν το οποίο πρώτον υπήρχε ανομία, δεν υπήρχε νομιμότητα στις άδειες. Και δεύτερον, πριν ακόμα προσδιοριστούν η διαδικασία των άδειων, η αγορά απέρριψε, αν θέλετε, ένα συγκεκριμένο κανάλι, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα, γιατί επιβίωνε με δανεισμό υπέρογκο, τον οποίο δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει. Άμα το δει κανείς, κύριε Ρίγα, να βγούμε έξω από ένα περιβάλλον, ας πούμε, που μπορεί να το φορτίζει. Άμα το δει κανείς και από μια αντίληψη επενδυτική που θέλετε να εκφράσετε. Είναι καλύτερα να είναι περισσότεροι με περισσότερους εργαζόμενους, περισσότερες εισφορές στα ταμεία κτλ. Το ξέρετε ότι μέσα στα κανάλια τώρα και μάλλον μέσα στο τοπίο των δημοσιογράφων. Δημοσιογράφοι. Ήταν κακές εργασιακές σχέσεις, μπλοκάκια. Αυτό συνέβαινε. Άρα τώρα θα μπει τάξη και σε αυτό και στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Στενεύοντας το περιθώριο όμως. Δεν είναι θέμα στενεύοντας το περιθώριο, είναι. Και θα το δείξει αυτό το πώς θα επιβιώσουν. Και θα δούμε, αν θέλετε να σας το πω έτσι, εάν και εφόσον χρειαστεί ή αν μπει οτιδήποτε θέμα, μετά από κάποια χρόνια, αν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Να δούμε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Ανάγκη για πρόσθετη. Όχι, δεν μιλάω από εμάς. Λέω, αυτή τη στιγμή η Βουλή έχει αποφασίσει. Είναι θέμα Βουλής πια το τι θα κάνει. Άρα δεν μπορεί να έρθει τέτοιο πράγμα. Ούτε μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Λέω όμως ότι να δούμε με βάση αυτό του προσδιορισμού. Δεν μπαίνει, αλλά κάθε τρεις και λίγο κάποιο υπουργό, κάποιο λέει μπορεί να δώσει λεφτά. Δεν μπαίνει με τίποτα. Εγώ το λέω ευθέως από τη μεριά του ω γραμματέα, δεν μπαίνει με τίποτα. Αλλά όμως να δούμε και με βάση τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν και με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
μέσα στην αγορά, να δούμε αν μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα κανάλια με τους αυτούς. Και κλείνω μια φράση μόνο. Παρακαλώ. Κλείνω μια φράση. Ότι νομίζω ότι είναι άδικο αυτή τη στιγμή να λέμε οτιδήποτε για τον τρόπο αυτό, το οποίο είναι ένας τρόπος πολύ δημοκρατικός. Οι επιχειρηματίες έχουν όλη τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με ένα νόμιμο τοπίο. Πρέπει να υπάρξει αυτό και πρέπει να το ζητούν. Και θα το πω σαν μια αντιπαράθεση και έκλεισα, ότι επιχειρηματίες σε άλλους κλάδους, σε δύσκολη περίοδο, λειτουργήσαν και ειδικά την περίοδο των capital controls με εξαιρετική στάση και προς τους εργαζόμενους και προς το πώς ήταν οι υγιείς επιχειρήσεις την προηγούμενη περίοδο. Και κάποιες άλλες περιβάλλον να είναι τέτοιο, ώστε και να επιτρέπει. Κάποιες άλλες επιχειρήσεις παρόμοιας, αν θέλετε, παρόμοιου αντικειμένου, επτόχευσαν. Ή οδηγήθηκαν μέσα από αυτόν τον τρόπο τον οποίο λειτουργούσε η αγορά ή λειτουργήσαν ήδη ως αντίληψη. Φτάσανε να έχουν μια καταστροφική και για την επιχείρησή τους και για τους εργαζόμενους. Λέω λοιπόν ότι θέλουμε υγιές τοπίο μέσα στον χώρο της αγοράς. Ελάτε, κύριε Χατζηδάκη, εσείς για αυτό το θέμα για να κλείσουμε.